πάρα πολύ και αρκετά, ιδιαίτερα στην περίοδο του μνημονίου. Γκόκας Περικλής όμως τηλεφωνική μας γραμμή. Να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα κύριε καθηγητά μας. Γεια σας, τι κάνετε? Δόξα τω Θεώ. Τώρα, πριν πούμε για το νέο σας βιβλίο, τη σύγχρονη συνήθεια, εγώ διαβάζω εδώ ένα άρθρο που είχατε στο χρόνο 14 Μαΐου του 2011. Μάλιστα. Προφανώς τα δουλεύατε πολύ πιο νωρίς, έτσι δεν είναι? Φυσικά, ναι. Εκεί κάνετε αναφορά, υπάρχουν και οι πίνακες, υπάρχουν και τα πάντα, και ιδιαίτερα έτσι σε κάποιους μύθους, τους οποίους τελικά αυτός που συγκεντρώσατε είναι 21, αν δεν κάνω λάθος, 21 κεφάλαια. Έτσι ακριβώς, ναι, ναι. Και οι μύθοι αυτοί είναι πολλοί, έτσι να αναφέρομαι εντάχει. Ότι η Ελλάδα είναι μια φτωχή χώρα, μια μικρή χώρα, αγροτική χώρα, δεν έχει αυτάρκεια, δεν εξάγει τίποτα, τεμπέλης Έλληνας, μεγάλος αριθμός αργιών, αν και όλοι έχουν πολύ πιο μεγαλύτερο, τα κακά ελληνικά πανεπιστήμια, οι αιώνιοι φοιτητές, ο μεγάλος δημόσιος τομέας, η μείωση των μισθών όπως γράφεται για αύξηση της ανταπόδοσης, ότι το χρήμα έχει αντίκρισμα, το ελληνικό οικονομικό θαύμα και αυτό που αντιμετωπίζεται προβλήματα, κακές τράπεζες και ούτω καθεξής. Δεν θα τα πω όλα, είναι πολλά. Ναι, ναι, ναι. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το εξής, ότι όλα αυτά αναπαράγονται πάρα πολύ εύκολα σήμερα και πολλές φορές γίνονται συνείδηση και στον ίδιο τον Έλληνα, κύριε καθηγητά. Δηλαδή σου λέει, ναι, έχουμε ένα μεγάλο δημόσιο τομέα, είμαστε ένα αναποτελεσματικό κράτος, δεν έχουμε παραγωγή, δεν έχουμε το άλλο. Αυτά όμως, όπως λέτε στο καινούριο σας βιβλίο, πρέπει ουσιαστικά να τα εξετάζουμε όλα, να τα αμφισβητούμε όλα, γιατί πάνω σε αυτούς τους μύθους υπάρχει και αυτή η ελληνική κρίση. Ο λόγος εσάς. Ωραία, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, κοιτάξτε, συνηθίζω να λέω στους φοιτητές μου πάντα ότι η γνώση είναι η απάντηση σε όλα τα ερωτήματα. Δεν πτωχεύει, δεν κουρεύεται, δεν την κλέβουν, δεν τη χάνεις. Γύρω από αυτό κινείται και αυτό το βιβλίο. Και το βιβλίο αυτό, Σύγχρονη Ελληνική Μύθη, από τις εκδόσεις Κριτική, εδώ έχω ένα διπλό στόχο για αυτό το βιβλίο, που είναι πρώτον, προσπαθώ να αποδομήσουμε και να καταρρύψουμε μερικούς από τους πιο συνηθισμένους και δημοφιλείς μύθους στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα, τους περισσότερους τους αναφέρατε κι εσείς. Και το δεύτερο είναι να δώσουμε κυρίως, και κυρίως το δεύτερο είναι ο στόχος, να δώσει το βιβλίο αυτό το έναυσμα στον αναγνώστη, για να κρατάει πάντα μια κριτική και επιφυλακτική στάση σε ό,τι εύκολα, σε ό,τι διαδίδεται, σε κατά κόρον και μέσω διαδικτύου. Έτσι ακριβώς. Να προσπαθεί πρώτα να επιβεβαιώσει κάτι πρωτού το αποδεχτεί. Γιατί, όπως πολύ σωστά είπατε, η κρίση χρέους τα τελευταία χρόνια αποτέλεσε ένα ιδανικό οικοσύστημα για να αναπαραχθούν όλοι αυτοί οι αποπροσανατολιστικοί μύθοι, που τελικά κάνουν πάρα πολύ κακό στην εικόνα της Ελλάδας, σε εμάς τους ίδιους, και δημιουργούν μια έτσι διάχυτη απεσιοδοξία και μιζέρια στον Έλληνα, με αποτέλεσμα να ακυρώνει ένα μεγάλο μέρος της σημαντικής προόδου που έχει κάνει τα τελευταία 30, 40, 50 χρόνια. Ναι, γιατί υπάρχει, δεν μπορούμε να τα ακυρώνουμε όλα. Μα φυσικά. Έγινε μια προσπάθεια και η βιομηχάνηση της χώρας και το βιωτικό μας επίπεδο ανέβηκε, όπως αναφέρετε στο βιβλίο σας. Βεβαίως, βεβαίως. Αλλά παρόλα αυτά μας κάνουν να αισθανόμαστε ένοχοι, κύριε. Αυτό ακριβώς ήταν πάρα πολύ κακό. Δηλαδή, όπως η μύθη του Εσώπου ήταν διδακτική και γι' αυτό ήταν χρήσιμη, οι σύγχρονοι μύθοι αυτοί που υπάρχουν στην Ελλάδα είναι κυρίως κακοί και οδηγούν σε σημαντικά προβλήματα. Όλα αυτά που αναφέρατε τα πιστεύουμε. Η μεγάλη διαφορά που έχουμε με άλλες χώρες είναι ότι συνήθως στις άλλες χώρες υπάρχουν πάλι τέτοιοι μύθοι, οι οποίοι όμως λειτουργούν θετικά για την ψυχολογία του κόσμου. Δηλαδή, οι Αμερικάνοι πιστεύουν ότι έχουν την καλύτερη δημοκρατία στον κόσμο και ότι είναι η καλύτερη παντού. Οι Γάλλοι ότι έχουν την καλύτερη κουζίνα. Οι Καναδοί ότι είναι ο πιο ομορφωμένος κόσμος. Όλα αυτά τα οποία τους βοηθούν θετικά στην ψυχολογία τους, χωρίς να είναι απαραίτητα σωστά όλα αυτά, έτσι. Εμείς προσπαθούμε από την άλλη πλευρά να ρίξουμε τον εαυτό μας και να ακυρώσουμε όλη αυτή τη δουλειά των πατεράδων μας, των παππούδων μας, που δημιούργησαν μια σύγχρονη δημοκρατική χώρα, η οποία καταφέρνει τώρα, μετά την κρίση, να είναι στις 30 πλουσιότερες χώρες του κόσμου. Και το ξεχνάμε αυτό. Είναι πολύ κρίμα. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή ακριβώς όπως είπατε, από αρκετά χρόνια πριν άρχισα να λέω αυτά με την ευκαιρία που μου δίνατε κι εσείς, και είδα ότι υπήρχε μεγάλη ανταπόκριση του κόσμου, τους εντυπωσιάζαν αυτά τα πράγματα. Πολλές φορές λέγανε κάτι, λέγαμε όλοι ότι δεν είναι αυτοί τεμπέλης. Δεν μπορεί να είναι τεμπέλης, όταν όλοι δουλεύουν εδώ και αυτοί που πάνε στο εξωτερικό διαπρέπουν γιατί βρίσκουν ένα άλλο σύστημα και όλα αυτά. Αυτό είναι η μεγαλύτερη απόδειξη, έτσι. Θα ήταν τεμπέλης και στο εξωτερικό Έλληνας. Δηλαδή, πώς αλλάζει μαγικά όταν περνάει τα σύνορά μας. Κάτι συμβαίνει εδώ πέρα στη χώρα. Και αυτό που συμβαίνει, το εξηγώ μέσα στο βιβλίο, δεν είναι
δεν είναι αυτό που πιστεύει ο κόσμος, ότι ενώ δουλεύει πολλές χώρες δεν είναι παραγωγικός επειδή, ξέρω εγώ, τεμπελιάζει. Δεν είναι παραγωγικός γιατί δεν υπάρχουν επενδύσεις. Δεν είναι παραγωγικός επειδή δεν υπάρχει το αναγκαίο πάγιο κεφάλαιο, η τεχνολογία υψηλή για να μπορέσει να είναι παραγωγικό. Και δεν αξιοποιούνται και οι γνώσεις και των παιδιών ακόμα. 100%. 100%. Ναι, θα ψάχνει να βρει μια δουλειά η οποία είναι ανάλογα των προσόντων του και πολλές φορές. Έτσι ακριβώς. Για προσόντα για να πάνε σε μια δουλειά, κύριε. Μα φυσικά. Στο εξωτερικό δεν θα βρείτε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει σπουδάσει λογιστική να κάνει μια άλλη δουλειά, ή τον γιατρό να κάνει κάτι άλλο, ή ο δικηγόρος να κάνει κάτι άλλο. Το είναι βασικό χαρακτηριστικό που χρειάζεται για να έχουμε την πρόοδο και την παραγωγικότητα. Από τους 21 αυτούς βασικούς μύθους που πραγματεύεστε στο βιβλίο σας, τελικά όταν τους εξετάσατε έναν-ένα επιστημονικά, με δεδομένα, με αριθμούς και όλα αυτά, οι περισσότεροι καταρρύπτονται, για να καταλάβω, κύριε Γκόγκα? Ναι, βεβαίως. Έχω βάλει εδώ τους 21 αυτούς μύθους, στους οποίους τους καταρρύπτω με τα δεδομένα και τα στοιχεία που παραθέτω εκεί πέρα. Και φυσικά η μύθη δεν είναι μόνο 21, έτσι. Απλά η λίστα αυτή δεν είναι εξαντλητική σε καμία περίπτωση. Ναι, επέλεξα αυτούς για διάφορους λόγους που είναι λίγο εντυπωσιακοί, λίγο που θα. Σαστίζει κάποιος στην αρχή όταν διαβάζει μερικά από αυτά και αρνείται να τα πιστέψει. Και βέβαια μετά παρατίθεται τα στοιχεία και τα δεδομένα και καταλάβει. Και έχουν γίνει συνείδηση. Έτσι ακριβώς. Εσείς έχουν γίνει συνείδηση αυτά στον Έλληνα. Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Και αυτό είναι το. Και μας κάνει κακό όλους αυτό, έτσι. Γιατί για να μπορέσουμε να προοδεύσουμε ακόμα περισσότερο, πρέπει να εντοπίσουμε πού ακριβώς υστερούμε και πού πάμε καλά. Για να μπορέσουμε να δώσουμε έμφαση να βελτιώσουμε τα αρνητικά μας στοιχεία και να συνεχίσουμε σε αυτά που πηγαίνουμε καλά. Εμείς προσπαθούμε να τα καταρρύψουμε όλα. Προσπαθούμε να κάνουμε να πιστέψουμε ότι οι ίδιοι είμαστε τεμπέληδες, είμαστε, ξέρω εγώ, δεν εργαζόμαστε πολύ, όλα αυτά τα πράγματα. Ότι είμαστε, ναι, μια αγροτική χώρα, ενώ ότι είμαστε μια φτωχή χώρα. Το εισόδημα της χώρας πώς το λένε, προσφέρει ελάχιστα σε σχέση με τον τουρισμό ή την βιομηχανία ή την. Φυσικά, παραγωγή. φυσικά. Έτσι, όλα αυτά που δημιουργούν διάφορα προβλήματα και κυρίως αποπροσανατολίζουν από τα πραγματικά προβλήματα της χώρας. Mm-hmm. Και το άλλο που λένε οι περισσότεροι, ότι ουσιαστικά είμαστε μια χώρα με τους περισσότερους δημοσίους υπαλλήλους και εκεί πάλι είναι ένας. Καλά, αυτό είναι μεγάλος μύθος. Έτσι. Υπάρχουν. Για να πάρουν τα μέτρα, πολλές φορές χρησιμοποιούνται αυτοί οι μύθοι και από την κυβέρνηση, αλλά και γενικότερα, δηλαδή από κάποια παπαγαλάκια ουσιαστικά, για να πάρουν μέτρα εναντίον κάποιες τάξεις εργαζομένων. Έτσι ακριβώς. Αυτό συμβαίνει πάντα. Θα δείτε αυτούς τους μύθους για τους δημοσίους υπαλλήλους, θα δείτε μετά άλλους μύθους για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους ή για τους ελεύθερους επαγγελματίες, ότι φοροδιαφεύγουν πολύ περισσότερο από ό,τι στο εξωτερικό. Θα δούμε διάφορα τέτοια πράγματα, τα οποία, όπως πάρα πολύ σωστά λέτε, χρησιμοποιούνται ως όπλο εναντίον μας. Το βιβλίο πότε κυκλοφορεί? Έχει κυκλοφορήσει, έχει δύο εβδομάδες που έχει κυκλοφορήσει. Δύο εβδομάδες, ναι. Ναι, και πλέον υπάρχει σε όλα τα μεγάλα βιβλιοπωλεία, κυκλοφορεί και ελπίζω να γίνει και αυτό best-seller όπως έγινε το προηγούμενο. Μπράβο, σε απλή γλώσσα όπως ήταν τα προηγούμενα. Ναι. Έτσι ακριβώς. Με τον τρόπο, έτσι, να κατανοεί και αυτός που δεν γνωρίζει τέτοιους όρους. Πάντα όταν γράφω μια ακαδημαϊκά βιβλία, το μυαλό μου είναι στη θάλασσα. Φαντάζομαι τον αναγνώστη να κάθεται στην ξαπλώστρα του, απολαμβάνει τον μπάνιο του και τον καφέ του και να διαβάζει ταυτόχρονα το βιβλίο. Πράγμα το οποίο σημαίνει έτσι, ότι είναι γραμμένο με πολύ απλή γλώσσα για τον καθένα. Είναι 21 ανεξάρτητα κεφάλαια, μπορεί να αρχίσει κανείς από όπου θέλει, δηλαδή δεν έχει μια συγκεκριμένη σειρά το βιβλίο. Mm-hmm. Σύντομα συνοπτικά κεφάλαια, 8 με 12 σελίδες το καθένα, όπου παρουσιάζονται όλα τα στοιχεία εκεί με απλά λόγια για να μπορεί ο καθένας να τα παρακολουθήσει και να τα αξιολογήσει. Mm-hmm. Το δουλεύετε από πότε αυτό, κύριε Γκόγκα? Αυτό το δουλεύω, ναι, έχει τουλάχιστον 6-7 χρόνια που κάνω τη συλλογή των στοιχείων, των δεδομένων, των μύθων, τη σχετική έρευνα για να δω. Τι ενδιαφέρει περισσότερο τους ανθρώπους να μάθουν. Οπότε και τον τελευταίο 1,5 χρόνο έγινε η συγγραφή του. Γιατί έχουμε την τάση να πιστεύουμε τους μύθους, για να καταλάβω? Κοιτάξτε, βολεύουν σε πολλές περιπτώσεις. Δηλαδή μπορούμε να πούμε, εντάξει, αφού. Πιστεύετε και μία ερεύνα, δηλαδή κάπου εκεί πάνω. Ναι. Δηλαδή μια φτωχή χώρα είμαστε, μωρέ, εντάξει, τι περιμένουμε τώρα να έχουμε υψηλότερο βιωτικό επίπεδο ή τέτοιοι τεμπέληδες που είμαστε, μας αξίζει αυτή η κατάσταση. Όχι, δεν είναι έτσι. Ούτε το ένα ισχύει, ούτε το άλλο ισχύει. Αυτά είναι, οι μύθοι προέρχονται από την τάση μας να βρούμε εύκολες λύσεις στα προβλήματα και να εξηγήσουμε εύκολα το τι συμβαίνει γύρω μας. Αλλά πολλές φορές. Ναι, πείτε μου. Που αυτό σημαίνει ότι αν απομυθοποιήσουμε κάποια πράγματα, ακόμα και αυτούς τους μύθους, κύριε Γκόγκα, που ουσιαστικά δεν ξέρω, για κάποιους ίσως είναι και δικαιολογίες και όλα αυτά, ότι η χώρα μας μπορεί να πάρει μπροστά τελικά.
Να φυσικά μπορεί να πάρει αυτό μπροστά. Το δυναμικό. Δεν είναι δυνατόν μια χώρα η οποία βρίσκεται στις πιο αναπτυγμένες χώρες, τις χώρες του ΟΑΣΑ, 30 πιο αναπτυγμένες χώρες του κόσμου, να μην μπορεί αυτή να είναι ο leader και να πηγαίνει μπροστά. Έτσι. Έχουμε ένα από τα υψηλότερα ποιοτικά επίπεδα στον κόσμο. Έχουμε από τους πιο μορφωμένους ανθρώπους στον κόσμο που μπορούν να οδηγήσουν αυτή τη χώρα μπροστά. Μάλιστα. Άρα δικαιολογίες δεν υπάρχουν. Όχι, όχι, δεν έχουμε δικαιολογίες. Έτσι ακριβώς. Πολύ καλά το λέτε. Ναι. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στο νέο. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Επίσης, γεια σας. Συγχρονιά.